Πά, δεν φεύγει. Δεν φεύγει το σαράκι. Το χούι που λέμε. Δεν το βγαίνει. Τώρα εσείς αν ήσασταν με τη δημοσιογραφική σας ιδιότητα, μια που το ξεκινήσαμε έτσι, τι τίτλο θα βάζατε στο σημερινό, έτσι, το χθεσινό ανασχηματισμό? Είναι ένας ανασχηματισμός μιας ανασύνθεσης, όχι ευρείας κλίμακας, έτσι δεν είναι, αυτό είναι προφανές, ούτε καν εκλογικός, όπως πολλοί μπορεί να υπέθεσαν. Πάνε πιο πίσω οι εκλογές από εκεί που ορισμένοι τις τοποθετούν εδώ και τρία χρόνια είναι. Ναι, από τη μέρα που... Κάθε μήνα γίνονται εκλογές, ας το πούμε. Είναι μια καλή συνήθεια αυτή στην Ελλάδα. Μόλις γίνονται κάποιες εκλογές, την επομένη να μιλάμε για τις καινούργιες εκλογές. Νομίζω ότι στη φάση που βρίσκεται η χώρα, στη συγκυρία αυτή που, την ιστορική που πρέπει να βγει από την αυστηρή επιτήρηση, δεν προσφέρει και τίποτα δημιουργικό αυτή η προσέγγιση και η κατάσχετη, ας το πούμε, εκλογολογία. Κατά τη γνώμη μου, τι σηματοδοτεί η επαναφορά του κυρίου Κουβέλη και η είσοδος του στο σχήμα, έτσι? Ναι, κοιτάξτε, τη δείχνει ένα σήμα, ας το πούμε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν περιορίζεται σε μια στενή κομματική, ας το πούμε, ματιά και διαχείριση. Είναι ιστορικός έλεγχος ο Φώτης Κουβέλη. Τι κάνει άνοιγμα, δηλαδή, εννοείται με αυτόν τον τρόπο? Είναι ένα άνοιγμα, ναι. Είναι ένα άνοιγμα. Προς την κέντρο αριστερά. Κυρίως, κοιτάξτε, στην κέντρο αριστερά, η οποία έχει αποκτήσει ένα στίγμα προσκόλλησης προς τη συντηρητική παράταξη, κάτι που δεν συνάδει με όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη για την κέντρο αριστερά. Δηλαδή, η κέντρο αριστερά στην Ευρώπη βρίσκεται σε μια, ας το πούμε, ενδοσκόπηση και, αν θέλετε, μια... ξαναβλέπει τη θέση της μέσα στο πολιτικό φάσμα και τοποθετείται πιο, ας το πούμε, αριστερά, έχοντας το φάσμα αυτό, με την έννοια ότι εκεί που ταυτίστηκε με τις συντηρητικές πολιτικές κινδύνευσε να καταποντιστεί, αν δεν καταποντίστηκε κιόλας. Βλέπετε ένα σχεδόν στρατηγικό διέξοδο που αντιμετώπισαν οι Γερμανοί σοσιαλδημοκράτες από την διαρκή συνεργασία τους με το συντηρητικό κόμμα της κυρίας Μέρκελ. Λοιπόν, αυτό όμως, ξέρετε τώρα, κύριε Βαρεμένε, θα μπορούσα να το πούμε και για τον κύριο Κουβέλη, γιατί είχε συνεργαστεί ως δημάρη με τον κύριο Σαμαρά. Κοιτάξτε να δείτε, θα σας μιλήσω εντελώς, αν θέλετε, ειλικρινά, γιατί άλλο τρόπο δεν ξέρω για να εκφράζομαι, ακόμα και να το προσπαθήσω. Στη διάρκεια της κρίσης, που ήταν ένα καμίνι, πολλοί δοκιμάστηκαν στις απόψεις, αν θέλετε, και χρειάστηκε να αλλάξουν και... ματιά ή, αν θέλετε, και τοποθέτηση σε ορισμένα θέματα. Δεν είναι μόνο ο κύριος Κουβέλης που του συνέβη αυτό. Καλά, γι' αυτό μιλάμε σήμερα. Έτσι, συνέβη σε αρκετούς, ας το πούμε. Έτσι. Έχει μια ιστορία, έχει μια οντότητα. Και αυτό που δεν καταλαβαίνω... Επί της ουσίας, στο συγκεκριμένο Υπουργείο, πολλοί λένε... Τι θέση έχει, ξέρει τώρα τα οπλικά συστήματα, έχει γνώση, ας πούμε, του σχεδιασμού που πρέπει να κάνει η χώρα σε δύσκολες καταστάσεις, και τώρα έχουμε και έναν Τούρκο ο οποίος είναι και λίγο ξύθιμος. Είναι το κατάλληλο πρόσωπο στην κατάλληλη θέση? Κατάλαβα, τι λέτε. Κοιτάξτε να δείτε. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν είναι επαγγελματία στρατιωτική. Σας το λέω αυτό γιατί κάποια στιγμή διατέλεσα και εγώ στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ υπεύθυνος για την άμυνα. Δεν ήμουν κανένας ειδικός τα οπλικά συστήματα. Όχι ότι δεν βοηθάει. Όσο περισσότερο ξέρεις, τόσο καλύτερα είναι σε κάθε τομέα. Αλλά η πολιτική ηγεσία δεν τοποθετείται εκεί επειδή ξέρει καλά τα οπλικά συστήματα. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, στη φάση που βρισκόμαστε με την όξυνση που επιχειρεί η Τουρκία στο Αιγαίο και γενικότερα είναι μια, ένας παράγοντας αστάθειας και νευρικότητας η Τουρκία στην ευρύτερη περιοχή, αλλά ειδικότερα στο Αιγαίο, αποκτά αυτή τη σημασία που είπατε, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις παίρνει και δραματικές διαστάσεις, οπότε χρειάζεται, αν θέλετε, ένα πολιτικό βάρος, ένας άνθρωπος που να έχει μια πείρα, που την έχει ο κύριος Κουβέλης, και μια οντότητα, δεν αμφισβητείται αυτό. Ασχέτως τώρα, αν η πολιτική στις μέρες μας
έχει πάρει και η αντιπολιτευτική πολιτική ενδεχομένως έχει πάρει ισοπεδωτικές διαστάσεις, mm-hmm. να ισοπεδώνουμε τα πάντα, να αποδομούμε προσωπικότητες. Ακόμα δηλαδή και από το χώρο στον οποίο βρίσκονταν ο κύριος Κουβέλης, όταν mm-hmm. τον είχαν κορώνα στο κεφάλι τους και αρχηγό, δεν ξέρω τι άλλο, mm-hmm. και άνθρωποι που τους ανέδειξε ο κύριος Κουβέλης. Τώρα να τον αποδομούν με αυτόν τον τρόπο. Εγώ δεν λέω για την κριτική. Κριτική μπορεί να γίνει. Δεν αναφέρω σε κανένα προσωπικά. Δεν θέλω τώρα να τον φορτίσω προσωπικά. Αλλά σας λέω, φυσικά η κριτική. Να κάνω την ερώτηση, την κακοπροαίρετη, ας πούμε, την κακοπροαίρετη ερώτηση. Πολλοί λένε, μήπως βάλαν τον Φώτη τον Κουβέλη εκεί στη θέση του αναπληρωτή. Και ξέρουμε, ας πούμε, ότι ο κύριος Κουβέλης δεν δήλωνε ότι ήταν πολιτική του αδυναμία ο Πάνος ο Καμένος. Για να στείλουν και ένα μήνυμα στον κυβερνητικό εταίρο, ότι δεν σου βάζουμε και τον κολλητό σου από κοντά, αλλά ένα πρόσωπο το οποίο θα σου ασκήσει κριτική. Κοιτάξτε να δείτε, ούτε ο κύριος Βίτσας ήταν κολλητός του κυρίου Καμένου. Με την έννοια, στο πούμε, την προσωπική, αν θέλετε, κάνει μια αντίστοιξη ή ένα αντίβαρο, να σας το πω έτσι πιο λαϊκά, στην παρουσία του κυρίου Καμένου στη Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο οποίος έχει συγκεκριμένες απόψεις, μερικές φορές είναι και φορτισμένες. Ο κύριος Κουβέλης κυγείται στο άλλο σκέλος. Χαλινάρι, δηλαδή, είναι, θα λειτουργήσει χαλινάρι. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι θέμα χαλινάρι. Δηλαδή, να του. Αν είχε ανάγκη, ας πούμε, χαλιναριού ή φήμωτρου, πάνε να πει ότι το θέμα ήταν πολύ σοβαρό, έτσι, για να αντιμετωπιστεί, ξέρω εγώ. Άρα θεωρείτε ότι θα πετύχει αυτή η συγκατοίκηση. Σας είπα, είναι αντίβαρο. Θα πετύχει αυτή η συγκατοίκηση. Χρειάζεται κάτι για να ισορροπεί, λέτε. Βεβαίως, έτσι θα λέω. Πετύχει, θεωρείτε, αυτή η συγκατοίκηση. Έτσι λέω. Γιατί, και ξέρετε, ο κύριος Καμένος έχει ένα, πέρα από απόψεις, έτσι, έχει και ένα στυλ. Ναι. Έτσι, έχει και ένα στυλ. Ο κύριος Κουβέλης δεν έχει το ίδιο στυλ. Παρ' όλα αυτά, κύριε Βαρέμε. Το οποίο τι, δεν το κατάλαβα. Αυτό, ένα στυλ το οποίο τι κάνει. Τελείως διαφορετικό. Έκφραση, δεν το ξέρετε. Ναι. Ο κάθε άνθρωπος έχει ένα στυλ. Ο άλλος είναι πιο σε ψηλότερους τόνους. Έτσι, σε προσωπικότητα. Ο καθένας μας. Ο άλλος είναι σε χαμηλότερους τόνους. Οπότε ένα συνδυασμός των δύο σε μια κρίσιμη κατάσταση στα ελληνοτουρκικά. Όπου χρειάζεται και η αποφασιστικότητα, χρειάζεται και η φρόνηση. Έτσι, γιατί δεν παίζουμε στα θέματα αυτά. Γιατί άρα δίνετε την αποφασιστικότητα στον κύριο Καμένο, τη φρόνηση στον κύριο Κουβέλη. Πώς το μοιράσετε, πώς το δεν το κατάλαβα. Χρειάζεται, είπατε, η αποφασιστικότητα, χρειάζεται και η φρόνηση. Όχι, δεν τα κοιτάξτε να δείτε. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που έχει φρόνηση δεν έχει αποφασιστικότητα, έτσι. Και δεν σημαίνει ότι όποιος έχει υψηλούς τόνους έχει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα από κάποιον άλλον που συνειδητά μπορεί να τους έχει τους τόνους αυτούς, γιατί θεωρεί. Τώρα είναι και άχαρο να αναλύουμε δύο προσωπικότητες με αυτόν τον τρόπο. Εγώ πολιτική ανάλυση σας κάνω. Δεν σας κάνω ψυχανάλυση. Θα επιμείνω στην ερώτησή μου. Θεωρείτε ότι θα πετύχει αυτή η συγκατοίκηση στο Υπουργείο συγκεκριμένο? Γιατί να μην πετύχει? Γιατί να μην πετύχει? Τι να σας πω εγώ? Πείτε μου, ρωτήστε μου εσείς, ξέρω εγώ, ή θέστε μου κάτι που μπορεί να είναι αρνητικό ή να οδηγεί προς αντίθετη κατεύθυνση, να το σχολιάσω. Πάντως και το τηλεφώνημα του κύριου Καμένου. Οι απόψεις του κυρίου Κουβέλη για τον κύριο Καμένο σε προγενέστερο πεδίο. Εντάξει, αυτά. Κοιτάξτε να δείτε. Στην πολιτική, χωρίς να υπερασπίζουμε την πολιτική, ξέρετε, όχι με κοινικό τρόπο, πώς να το πω τώρα, ότι τα πάντα γίνονται. Δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό. Λέω όμως, επειδή η κρίση, όπως σας είπα προηγουμένως, ήταν ακαμίνη, δοκιμάστηκαν ακόμη και εδραίες απόψεις που μπορεί να έχει κάποιος, γιατί εδώ μιλούσε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Δεν είχε βιώσει η χώρα τέτοιου είδους κατάσταση τα τελευταία τουλάχιστον 40 χρόνια, για να μην πάω και πολύ παλαιότερα. Πάντως να σας πω κάτι, κύριε Βαρεμένα, και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε. Επειδή είπατε, νομίζω, κάπου στις λέξεις, στο λόγο σας, τη λέξη αντίβαρο για το ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο Υπουργείο Άμυνας, για την περίπτωση του κ. Κουβέλη, νομίζω ότι επικοινωνιακά τουλάχιστον η εικόνα για τη συνεργασία και τη σχέση έχει δοθεί στο υψηλότερο επίπεδο. Πολύ πρόσφατα, στο τρίμηνο που μας πέρασε, ο Πρωθυπουργός ο ίδιος ήταν με τον κ. Καμένο στη Σκύρο. Δηλαδή, θέλω να πω. Που σημαίνει. εδώ μιλάμε. Ακούστε με να σας πω. Οι εικόνες πολλές φορές. Λες πολλά και η εικόνα είναι αυτή που μένει. Ωραία. Εντάξει. Μπορεί να μην γίνουμε απολύτως αντιληπτός. Ναι. Εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε, πέρα από τη διαχείριση μιας καθημερινότητας, ακόμα και τη διαχείριση κρίσεων. Εγώ προσπάθησα, μπαίνοντας στη λογική των ερωτήσεων, να απαντήσω. Έτσι.
Σε αυτό τον αγενών ερωτήσεων. Εδώ μου χρεώνουν ότι σας κάνω αγενείς ερωτήσεις, λέει. Μην κάνεις αγενείς ερωτήσεις. Στον κύριο Παρεμένο. Εμείς, ξέρετε, εδώ τώρα τις κάνουμε όλες τις ερωτήσεις, αλλά δεν φοβόμαστε και λιγότερο γιατί έχουμε αφοριστεί συνολικά. Ξέρετε, έχουμε αφοριστεί. Πάντα μπορούμε να συζητάμε και έντονα. Έτσι, στη βάση όμως των επιχειρημάτων. Τώρα που, όχι στη βάση των κραυγών, με βάση τις κατάρες, με βάση την αποδόμηση προσωπικότητων. Σκληρή κριτική να γίνει και από τον οποιονδήποτε στον κύριο Κουβέλη. Σας λέω όμως, υπήρξε ένας άνθρωπος εκτός της πολιτικής συνάφειας. Το γνωρίζω, έχω, και, όχι έχω προσωπική σχέση καθόλου, αλλά... Άρα χαρήκατε με την είσοδο του ξανά. Το ξέρω τον άνθρωπο, δηλαδή. Χαρήκατε δηλαδή. Τι έκανα? Το δικό σας συνέστημα ποιο ήταν? Όχι, μην πάτε συναισθήματα στον ανασχεδιασμό. Όχι, εσείς προμιλήσατε για μια πιο προσωπική σχέση. Μην μου πάτε να σας πω τα συναισθήματά μου. Δεν θέλω να σας τα πω γιατί μπορεί να είναι παρεξηγήσιμα. Εντάξει. Έτσι. Σας μιλάω απολύτως ειλικρινά. Δεκτό. Να δούμε, επειδή έχουμε χωριστεί, φόρησαν δύο συναδέλφους μας χθες το πρωί. Αυτό ξέρετε αυτό? Ότι. Ο ένας Μητροπολίτης αφόρησε δύο συναδέλφους. Όχι, ένας Μητροπολίτης, συγκεκριμένος Μητροπολίτης. Καλαβρίτων και Γελίας Αμβρόσιος. Να δούμε ένα βίντεο. Αφορισμένοι. Στο δελτίο ειδήσεων. Το νέο σύριαλ της ΕΡΤ. Αφορισμένοι. Να το δούμε το βίντεο.